έχει μείνει ένα 16χρονο, έτσι, ναι, στη μέση του πουθενά στη Γερμανία. Θα μου πείτε τώρα και θα το ρωτήσω, έτσι πρέπει να γίνει με βάση τα πρωτόκολλα που υπάρχουν? Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει η νότα μου ότι θα πρέπει κάποιος να έχει 72 ώρες αρνητικό, ναι, τεστ, και δεν έχει αρνητικό τεστ εξορισμού, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Αλλά είναι ξεκάθαρο, αν κατάλαβα καλά, είναι 25 μέρες, 30 μέρες κάπου 30, εκεί η ιστορία. 30 μέρες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει μεταδοτικότητα καμία. Δηλαδή μετά από 30 μέρες κάποιος που είναι ασυμπτωματικός είναι πλέον τυπική ασυμπτωματική περίπτωση θετικού ανθρώπου στο γενετικό υλικό του ιού. Δεν έχει λειτουργικό ιό. Αυτό το έχουμε μάθει από διάφορες μελέτες τι συμβαίνει πλέον. Στην Ελλάδα δεν θα ήταν κάτι σε καραντίνα. Δηλαδή αν έκανε το πρώτο τεστ θα μπαινε 10 μέρες σε καραντίνα και μετά θα έβγαινε χωρίς να χρειάζεται να κάνει άλλο τεστ. Δηλαδή θα κυκλοφορούσε ελεύθερα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει μια οδηγία σε αεροπορικές εταιρείες, είναι αδύνατο να κάτσει κάποιος να αξιολογήσει ποιος θα το κάνει. Ο υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας, όταν κάνει το check-in, όταν πας δηλαδή να. Μισό. Γιατί το είπατε καλά. Στην Ελλάδα μετά από 20-25 μέρες κυκλοφορείς κανονικά. Μετά από 10 μέρες. Εγώ σας λέω 20. Και ας είχε και άλλα θετικά τεστ. Μάλιστα. Εδώ δεν τώρα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή τεστ για την ακρίβεια. Ακούσατε τι είπε ο πατέρας, ότι ψάχνουν ένα χαρτί γιατρού τουλάχιστον να κυκλοφορεί στη Γερμανία. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτός είναι τραγέλαφος. Γιατί είναι ανήλικο παιδί, έτσι. Δεν αυτός, είναι. Κύριε Σαχίνη, είναι πραγματικά ο τραγέλαφος της υπόθεσης και, και των προβλημάτων που δημιουργούν αυτές οι ακραίες αντιδράσεις, οι οποίες εννοώ όλων στην Ευρώπη, οι οποίες δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Ξέρετε, υπήρχε ένας Ολλανδός, ο οποίος είχε κολλήσει στην Τανζανία και δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Ολλανδία, διότι στην Τανζανία δεν μπορούσε να κάνει PCR test. Και δεν τον αφήνει να γυρίσει η χώρα. Εδώ έχουμε μια παρόμοια περίπτωση. Ναι, εντάξει, η κοπελιά όμως, μισό λεπτό, η κοπελιά δεν πήγε εκεί και έμεινε εκεί και κάνει τέτοιο και θέλει να γυρίσει πίσω για να κάνει εκδρομή και πάρτι. Θέλει να γυρίσει στον τόπο κατοικίας της, στο σπίτι της και στα μαθήματά της. Μα ναι, και ο Ολλανδός σας είπε το ίδιο έκανε. Στη δική του χώρα δεν μπορούσε να γυρίσει. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι, ξέρετε, ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, ή με το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πρόκειται να βγάλει άκρη με κάποια αεροπορική εταιρεία. Δηλαδή, προσέξτε, επειδή έχω κάνει αρκετά ταξίδια. Όταν η είσοδος στη χώρα προϋποθέτει αρνητικό τεστ, δεν μπορεί η εταιρεία να σε βάλει σε αεροπλάνο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι υπεύθυνη που σε έβαλε στο αεροπλάνο. Εγώ έφερα στην επιφάνεια αυτήν την ιστορία, δεν θα είναι η μοναδική, αλλά εδώ μιλάμε για ένα 16χρονο, δεν είναι το ίδιο, πολύ δεν είναι απλό. Φοβάμαι ότι μόνο νομικά ένα δικαστήριο μπορεί να το αποφασίσει αυτό, ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν. Αλλά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται, που εδώ νομίζω είναι ξεκάθαρο και δεν πρόκειται να συστηθεί κανένα σε αυτό το παιδί μετά από 30 μέρες μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Έχουν τελειώσει αυτά. Είναι δηλαδή γνωστά. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτή η ελαστικότητα του να αντιμετωπίσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν ξέρει και πώς θα κρατήσει. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ξεκινήσαμε από αυτό, αλλά σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά. Και θα ξεκινήσω με το τελευταίο, διότι έχουμε και έκτακτες συσκέψεις. Κοιτάξτε, πάνω που η συζήτηση είναι ότι εμβόλια δεν έχουμε πολλά, από σήμερα το πρωί έχει αλλάξει το πείμα. Έχουμε μεταλλάξεις κάθε τύπου πολλές. Κάποιες εξ αυτών, όπως είπε ο Σύψας και όχι μόνος σήμερα το πρωί κι άλλοι, δεν καλύπτονται από τα εμβόλια, δεν ξέρω που το ξέρουν, δεν καλύπτονται από τα εμβόλια. Κατά συνέπεια, αν οι μεταλλάξεις προχωρήσουν όπως της Νότιο-Αφρικής, φτού και από την αρχή λέει, θα γίνουμε Γιουχάν. Τι γίνεται εδώ τώρα? Κύριε Σαχίνη, το Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, όπου πανηγυρίζαμε για δεύτερη φορά το τέλος της πανδημίας, πρώτη φορά ήταν το Μάιο, αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Μαζί με τα σχολιάζαμε και λέγαμε ότι τα είχαμε ξανακούσει το Μάιο αυτά.
και σας είχα πει ναι. Ότι η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια μετάλλαξη δρόμος. Αυτό είχατε πει. Έτσι. Λοιπόν, όταν βγήκε η μετάλλαξη της Αγγλίας, εγώ θα τα υπενθυμίσω και καταλαβαίνω ότι πολλοί εκνευρίζονται. Ας πρόσεχαν που εκνευρίζονται. Δεν ντρέπομαι εγώ για αυτά που έχω πει. Άλλοι θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτά που έχουν πει. Και όποιος θέλει να κάνει τον έξυπνο, εδώ είμαι και μπορούμε να βγούμε ζωντανά και να αντιπαρατεθούμε επιστημονικά για να τελειώνει το ζήτημα. Λοιπόν, εγώ θα τα υπενθυμίσω. Όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι μεταλλάξεις, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνανε και λέγανε, πριν καλά-καλά μάθουμε τι είναι η μετάλλαξη, ότι καλύπτεται από τα εμβόλια. Εγώ σας τα είχα πει τότε, όχι ότι ήξερα ότι δεν καλύπτεται, είχα πει να περιμένουμε να δούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ω, είχατε προσθέσει και ευχής έργων είναι να καλύπτονται, αυτό είχατε πει. Ευχής έργων. Εντάξει, δεν θα κάνουμε, δεν θα ναι. παραδίδουμε και πιστοποιητικά επιφύσεων κάθε φορά. Λοιπόν, είναι, όχι, να τα λέμε ακριβώς. Όχι. Θα τα λέμε ακριβώς, και όποιος έχει πρόβλημα με το μήνυμα και θέλει να πυροβολεί τον ταχυδρόμο του μηνύματος, είναι δικό του πρόβλημα. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, έτσι δεν ακούγαμε καλύπτουν τις μεταλλάξεις. Δεν περίμενε κανένας. Τα ξέραν όλοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εργαστηριακά δεδομένα, αλλά έχουμε και δεδομένα από κλινικές μελέτες φάσης 3 σε 2 εμβόλια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα και τα οποία βέβαια έχουν ανακοινωθεί με δελτία τύπου. Το εμβόλιο της Novavax και της Johnson & Johnson, τα οποία λένε ότι η μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής δημιουργεί ζήτημα στα εμβόλια. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν την καλύπτει υπό την έννοια ότι είναι άχρηστο το εμβόλιο. Τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Λένε λοιπόν ότι δεν την καλύπτει. Προσέξτε, τα εμβόλια συνεχίζουν να έχουν αποτελεσματικότητα, αλλά σημαντικά μειωμένη, η προστασία δηλαδή προσφέρουν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα εμβόλια, με το στέλεχος των πρώτων μεταλλάξεων, όχι ούτε της Αγγλίας, ούτε της κυρίως της Νότιας Αφρικής, το κλασικό ας πούμε στέλεχος, το προηγούμενο που κυκλοφορούσε παντού. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής. Μισό λεπτό κύριε Φαρσαλινέ, μου στέλνουν μήνυμα εδώ. Ο Ολλανδός που είπε ο κύριος Φαρσαλινός, που είναι όπως 16χρονη, σας γυρίζω λίγο πίσω, προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δεν ξέρω τώρα της Χάγης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποθέτω, και δικαιώθηκε πανηγυρικά, λέει, να το ψάξετε. Λοιπόν, συνεχίστε τώρα. Αυτό που έχει κυκλοφορήσει τώρα Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τα λοιπά, αυτό που είχε κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν, να της Χάγης τώρα, ότι... ανθρωπίνων όχι, δικαιωμάτων. Τι ο Χάγης. Αυτό που κυκλοφόρησε ήταν. Και η κυκλοφόρηση, ξέρετε, εκεί είναι. Μη γυρνάτε, είπαμε την είδηση. Πάμε παρακάτω. Μεταλλάξτε. Όχι, δεν είπατε την είδηση. Το ζήτημα να πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχει κυκλοφορήσει και φημολογία γι' αυτό. Αυτό που συνέβη και που είδα εγώ είναι ότι ο άνθρωπος πήγε σε ένα δικαστήριο και του είπαν ότι αφού δεν μπορείς να κάνεις τεστ, θα μπορείς να γυρίσεις τη χώρα σου και να κάνεις το τεστ στη χώρα σου. Μάλιστα. Αυτό συνέβη. Αυτό είναι. Το λογικό, προσέξτε. Το λογικό. Πάμε στις μεταλλάξεις. Βλέπετε, επιμένω, γιατί φοβάμαι εδώ ότι και καλύπτεται πια η ιστορία και η συζήτηση ότι δεν έχουμε πολλά εμβόλια, γιατί έτσι τα συμφώνησαν εταιρείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη κτλ. Πάει αυτό, ξεχάστηκε. Και καλύπτεται και η κουβέντα περί της πραγματικής αποτελεσματικότητας. Καταλάβατε, γι' αυτό σας ρωτάω για τις μεταλλάξεις. Ακούστε, κύριε Σαχίνη. Έχουμε ξαναπεί και αυτή είναι η άποψη δικιά μου και όποιος έχει διαφορετική άποψη να βγει να την πει δημόσια αν έχει το θάρρος να την πει, ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τον πληθυσμό και να δημιουργούμε ψευδείς προσδοκίες χωρίς να είμαστε βέβαιοι για αυτά που λέμε. Αυτό συμβαίνει από την αρχή, ενώ από την άνοιξη, και όποιος θεωρεί ότι καλό είναι να πετάμε και από κανένα ψεματάκι ή μάλλον όλη μας η στρατηγική να είναι ένα ψεματάκι, να βγει να το πει και δημόσια. Που έχει και το φράσος, κρυμμένοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, έτσι, να βγαίνουν και να κατηγορούν κάποιους οι οποίοι θέτουν ζητήματα που είναι πραγματικά. Δηλαδή, όταν προέκυψαν οι μεταλλάξεις και δεν ξέραμε
αν και πόσο καλύπτουν τα εμβόλια, ήταν ένα πραγματικό ζήτημα. Θα πρέπει να απολογηθεί αυτός ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις μεταλλάξεις. Και που μετά από 1,5 μήνα έχει αλλάξει αυτό που λέτε κι εσείς, το αφήγημα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι θέτουν τα ζητήματα. Λοιπόν, δεν απολογούμε εγώ, άλλοι πρέπει να απολογηθούν. Το ξαναλέω. Δεν μου λέτε, κύριε Φασαλίνε. Είτε αρέσει σε κάποιους ή δεν αρέσει. Ναι, κύριε Φασαλίνε, μισό λεπτό τώρα. Γιατί, ναι. Εντάξει, αυτά, αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί όχι, έχουμε. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουμε απαντήσεις. Ένα-ένα. Μισό λεπτό. Στο αρχικό στέλεχος, έχουμε τελεσίδικες απαντήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων αυτών. Έχουμε μια εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα από, στη φάση 3 μελέτη. Ναι. Το λεγόμενο. Αφήστε τη φάση 3 μελέτη. Τώρα εδώ εμβολιάζεται κόσμος. Τι μου λέτε τώρα φάση 3 μελέτη. Στον πληθυσμό, προσέξτε. Στον πληθυσμό ακόμα. Ναι. Δεν έχουμε. Άρα αφού δεν έχουμε εκεί. Αξιόπιστα στοιχεία. Προσέξτε. Αφού δεν έχουμε εκεί, θα έχουμε για τις μεταλλάξεις. Καταλάβατε τι θέλω να ρωτήσω. Ναι, αφού δεν ξέρουμε στο αρχικό, πώς ξέρουμε. Να εξηγήσω. Όχι. Έχουμε κάποια στοιχεία. Σας είπα. Πρώτον, έχουν γίνει ορισμένες εργαστηριακές μελέτες όπου πήραν τον ιό το μεταλλαγμένο, τον έφτιαξαν στο εργαστήριο τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία πολύ το πώς, γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Και εκτέθηκε ορός, δηλαδή από το αίμα τέλος πάντων. Είτε ατόμων που είχαν μολυνθεί από κορονοϊό και ανάρρωσαν και είχαν αντισώματα, είτε θεωρώ ατόμων οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί, εκτέθηκε λοιπόν ο ιός σε αυτό τα αντισώματα. Και φάνηκε ότι η εξουδετερωτική δραστικότητα των αντισωμάτων αυτών ήταν σημαντικά μειωμένη. Ένα είναι αυτό, εργαστηριακό. Το δεύτερο είναι ότι τελευταία, πριν από λίγες μέρες, δύο εταιρείες φαρμακευτικές, οι οποίες κυκλοφορούν, μελετούν εμβόλια τους για τον κορονοϊό, βρήκαν ότι η αποτελεσματικότητα που παρατηρήθηκε στη μελέτη φάση 3 που έκαναν στη Νότια Αφρική, γιατί είχαν και κάποιους που συμμετείχαν στη Νότια Αφρική, είχαν και κάποιους που συμμετείχαν σε άλλες χώρες, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στη Νότια Αφρική ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση, όχι μηδέν όμως, έτσι, αλλά ήταν μειωμένη σε σχέση με την αποτελεσματικότητα που είχαν στους συμμετέχοντες σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι και κλινικό πλέον δεδομένο, βέβαια δελτίο τύπου έχουμε δει, επαναλαμβάνω, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα μελέτη ή έστω ο φάκελος όπως με τις άλλες εταιρείες, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο και κλινικό που δείχνει ότι όχι ότι δεν καλύπτεται δηλαδή το εμβόλιο, το κάνεις και είναι άχρηστο, προσέξτε, αλλά και αυτό το έχουμε πει από την αρχή, απλά μειώνεται η αποτελεσματικότητα των εμβολίων των τελέχων της Νότιας Αφρικής. Άρα τι εκτιμάτε, συμμερίζετε την άποψη που διατύπωσε σήμερα ο κύριος Σύψας, ότι αν επικρατήσει η φτούκη από την αρχή? Τι σημαίνει η φτούκη από την αρχή? Δηλαδή ότι τα εμβόλια δεν καλύπτουν, ξαναπάμε από την αρχή, λέει. Θα πάμε σε εικόνα Ιωχάννη. Δηλαδή. Η αρχή ποια θα είναι? Ξανά από την αρχή να βρούμε νέο εμβόλιο, αυτό είπε. Να καλά, να σας πω. Δεν είπαμε από την αρχή ότι θα πρέπει να έχουμε πλάνο και για περιπτώσεις που κάποια πράγματα δεν πάνε όπως θέλουμε να πάνε. Εμείς δηλαδή, είπαμε. Θα με βάλετε να. Αυτοί που αποφασίζουν δεν φαίνεται να έχουν. Οπότε αυτό και από την αρχή. Να βρω τα βίντεο τώρα, τα ηχογραφημένα, και να τα σειράψω με τις ημερομηνίες. Αυτά δεν τα έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ότι μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά επειδή δεν πάνε πάντα τα πράγματα όπως τα σχεδιάζουμε και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά άγνωστα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανό ή απίθανο ενδεχόμενο να πάει κάτι λάθος. Δεν τα έχουμε πει αυτά μέσα στο Δεκέμβριο. Κύριε Φαρσαλινέ, σκοπίμως σηκώνεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω το από την αρχή τι σημαίνει. Δηλαδή από την αρχή lockdown, σαν να μην πέρασε ποτέ ο ιός κτλ. Μάλλον. Και πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Αυτό είπε ο κύριος Σύψας. Και ξανά να βρούμε το εμβόλιο. Γιατί θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτά είπε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, κοιτάξτε, μία ερώτηση. Ενδιαφέρον. Για να σας ρωτήσω, οι μεταλλάξεις σκοπίμως σηκώνονται αυτή τη στιγμή ή είναι υπαρκτή η συζήτηση? Πρέπει να γίνεται. Βεβαίως και πρέπει να γίνεται και πρέπει να γινόταν από την αρχή. Και καλώς γίνεται. Μάλιστα. Εμένα με ανησυχεί η προοπτική
που δίνουν για τις μεταλλάξεις. Δηλαδή το πάλι από την αρχή, αν συμβεί αυτό, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα όσοι θεωρούν ότι θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, εννοώντας ότι θα επιστρέψουμε στο Μάρτιο του 2020, όπου περιμέναμε τον ιό για πρώτη φορά. Δηλαδή lockdown κάνα 1,5-2 μήνες τότε, μετά κάνα δεύτερο lockdown, μετά το δεύτερο κύμα 3-4 μήνες, ακόμα σε lockdown είμαστε. Τι δεν έχουν, αυτό συζητάνε τώρα, ότι για να μην σκύψει τρίτο κύμα πανδημίας και με μεταλλαγμένο ιό τύπου Νοτιού Αφρικής, να πάμε σε ένα σκληρό lockdown σε λίγες μέρες. Αυτό συζητάνε. Α, δεν ξέρω, με ρωτάτε εμένα. Δεν ρωτάτε, ούτε εσείς ξέρετε ούτε εγώ. Αυτά θα δούμε τώρα στην πορεία της εβδομάδας και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε πει νομίζω... Μπήκε η συζήτηση ήδη, μπήκε. Και αφού μπήκε, ξέρετε πώς γίνονται αυτά, το μάθαμε τώρα. Έχουμε εξηγήσει πόσο καταστροφικά είναι τα lockdown. Λοιπόν, κάποια στιγμή η κοινωνία δεν θα αντέξει τα lockdown. Σε κάποιες χώρες ήδη δεν τα αντέχει τα lockdown, που είναι και πολύ λιγότερα σε χρονική διάρκεια και σε ένταση, σε έκταση, σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά κοιτάξτε, ο καθένας πράττει μέχρι εκεί που είναι αποδεκτό από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πάω στο υφιστάμενο εμβόλιο της Pfizer. Υπάρχει μια ανάρτηση σήμερα το πρωί του κυρίου Μόσιαλου. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι καθηγητής πολιτικής της υγείας και εκπρόσωπος της χώρας του Διεθνής Φορείς για την Πανδημία. Λέει λοιπόν, τα έως τώρα Ισραηλινά δεδομένα, δείχνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, για το υφιστάμενο στέλεχος μιλάμε, όπως την είχαν καταγράψει οι κλινικές δοκιμές Pfizer. Όπως προκύπτει, το εμβόλιο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για τους ηλικιωμένους και για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εμφανίζει γενικότερα 92% πραγματική αποτελεσματικότητα εκτός κλινικών δοκιμών. Μέχρι στιγμής, στο Ισραήλ περισσότερα από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει την πρώτη δόση, συμπεριλαμβανομένου το 82% των πολιτών άνω των 60 ετών. Επιπλέον, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Ξεκινώντας την προηγούμενη Πέμπτη, το Ισραήλ άρχισε να εμβολιάζει και ενήλικες ηλικίας 35 ετών και άνω, με ρυθμό 200.000 εμβολιασμών την ημέρα. Ο εντυπωσιακός ρυθμός των εμβολιασμών στο Ισραήλ, λέει ο κ. Μόσιαλος, συμπορεύεται με μια εξαιρετική απόδοση ανάλυση των στοιχείων από τους εμβολιασμούς σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Jerusalem Post, για 715.425 Ισραηλινούς έχει περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη λήψη και των δύο εμβολίων, δόσεων του εμβολίου. Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Υγείας την Πέμπτη, συνολικά έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό 371 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε 0,04% των εμβολιασθέντων, και μόνο 16 από αυτούς χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Από την ανάλυση προκύπτει ότι από 668.100 άνω των 60 ετών που είχαν τη δεύτερη δόση, περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, μόλις 473 έχουν διαγνωστεί θετικοί στον ιό. Από αυτούς 38 νοσηλεύονται, 14 θεωρούνται σε σοβαρή κατάσταση και 2 πέθαναν. Συγκριτικά, την περασμένη εβδομάδα σε ανάλυση μεταξύ όλων των πολιτών άνω των 60, 3.835 διαγνώστηκαν θετικοί για τον ιό, δηλαδή το 0,25% περίπου του συνολικού πληθυσμού άνω των 60. Συγκρίνοντας λοιπόν την πλήρως εμβολιασμένη ομάδα άνω των 60, δηλαδή όσους είναι 7 μέρες μετά τη δεύτερη δόση, με όσους έχουν λάβει μία ή καμία δόση του εμβολίου και είναι σε ηλικία άνω των 60, υπάρχει μείωση. 83% στις παρατηρούμενες περιπτώσεις COVID-19 σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Και μετά αναφέρεται σε πολίτες κάτω των 60 ετών. Καταλήγει λοιπόν ότι όσοι δεν εμβολιάστηκαν είχαν 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από την ασθένεια σε σύγκριση με εκείνους που είχαν εμβολιαστεί. Πώς το ακούτε? Τώρα μου τα είπατε πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα να τα σημειώσω, να τα υπολογίσω. Από ό,τι κατάλαβα, 82% είναι η αποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής. Άνω των 65. Άνω των 60, συγγνώμη. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι 95, είναι λιγότερο, αναμενόμενο. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα, λίγο. Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία.
Δεν γνωρίζω κατά πόσο οι δύο ομάδες είναι παρόμοιες, δηλαδή αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν γνωρίζω αν αυτή που η ομάδα που δεν έχει εμβολιαστεί είναι πλήρως μη εμβολιασμένη ή ξέρω εγώ έχει κάνει την πρώτη δόση και έχουν περάσει και 2-3 εβδομάδες, γιατί αν έχει περάσει μια εβδομάδα είναι σαν να μην το έκανε. Παρ' όλα αυτά είναι καλά δεδομένα. Είναι ευχάριστα. Άρα λέτε ότι δεν περιμέναμε να είναι και 95% αποτελεσματικότητα. Ναι. Σας είπα ότι άλλο η κλινική μελέτη που είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, άλλο ο πληθυσμός. Αν ισχύουν αυτά, διότι εγώ δεν τα έχω δει τα νούμερα και δεν τα άκουσα για να κάνω τον υπολογισμό, πάντα σχολιάζω όταν κάνω εγώ τους υπολογισμούς. Ναι, ναι, λέει με βάση αυτά που δημοσιεύει η Jerusalem Post και το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ. Αυτό. Ναι, τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι είναι ένα αποτελεσματικό εμβόλιο που μπορεί να μην φτάνει την αποτελεσματικότητα των κλινικών μελετών και είναι αναμενόμενο, αλλά είναι αρκετά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και πάλι. Και το περιμέναμε αυτό. Άρα λέτε ότι σε 2 εβδομάδες, κύριε Φαρσαλίνε, θα έχουμε πλήρη εικόνα? Έχουμε πει καταρχάς ότι από το Ισραήλ περιμένουμε την πλήρη εικόνα, mm-hmm. αλλά την περιμένουμε την πλήρη εικόνα με πραγματικά στοιχεία και αναλύσεις, οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουμε και πόσο έτσι αξιόπιστες είναι. Δηλαδή ποιο είναι το δείγμα που εξετάζεται, ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο και ποια η σύγκριση. Αλλά είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα, διότι είναι η χώρα η οποία θα εμβολιάσει νωρίτερα από όλους, μακράν, με μεγάλη διαφορά, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Πάντως, απάντηση εγώ δεν διαβάζω για την ώρα αν μεταδίδω μετά τους 2 εμβολιασμούς, μετά τις 2 δόσεις. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Μισό λεπτό, άλλο ρωτώ. Θα πάρει περισσότερο χρόνο να το μάθουμε? Βέβαια. Και μην ξαναλέμε τα ίδια. Δεν το ξέρουμε αν και πόσο μεταδίδει. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ελαττώνει τη μετάδοση, αλλά δεν ξέρουμε πόσο. Θα είναι 20, 30, 40%. Θα είναι 70, 80, 90%. Δεν το ξέρουμε. Δεν σχεδιάστηκαν οι μελέτες γι' αυτό και σας έχω ξαναπεί, είναι αναμενόμενο. Δεν είχε νόημα να κάνουμε μια μελέτη για το εμβόλιο και να κρατούσε 2 χρόνια. Αν κρατούσε 2 χρόνια, το εμβόλιο θα έβγαινε όταν θα είχε λήξει η πανδημία, επειδή θα είχαν νοσήσει όλοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε ανάγκη να προκύψει ένα εμβόλιο νωρίτερα. Αν λύναμε όλα τα ζητήματα σαν να μην υπήρχε πανδημία, θα κάναμε 5 χρόνια να βγει το εμβόλιο στην πραγματικότητα. Ναι. Σε 5 χρόνια τι να το κάνεις ένα εμβόλιο για μια πανδημία? Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Εξ ορισμού θα μείνουν κάποια ερωτήματα αναπάντητα. Κύριε Φαρσαλίνε, το ζήτημα είναι να τα θεωρούμε εμείς δεδομένα και να παίρνουμε αυθαίρετες αποφάσεις τύπου διαβατήρια εμβολίων, πιστοποιητικά κτλ. Και να κάνουμε μια συζήτηση η οποία αυτά τα θέματα που προέκυπταν από εκείνους που τα έθεταν ήταν αυτά που σαμποτάριζαν την εμβολιαστική προσπάθεια. Όταν υπάρχει ηρεμία, βλέπετε ότι ο εμβολιασμός προχωράει, είναι επηρέαστος. Βλέπετε, για παράδειγμα, έβλεπα χθες προχθές, οι οδηγοί ταξί ζητούσαν να ξεκινήσουν να εμβολιαστούν. Βλέπετε πόσο ωραία προχωράει όταν δεν μιλάει κανένας και δεν κάνει αυθαίρετες και διφορούμενες δηλώσεις και έτσι κινήσεις που δημιουργούν αντανακλαστικά. Βλέπετε πως δεν ασχολείται κανένας με κάτι διφορούμενο και το εμβόλιο ήρεμα και ήσυχα προχωράει χωρίς αντιδράσεις και αμφιλεγόμενα ζητήματα να τίθενται. Τα έχουμε ξαναπεί ότι και κατηγορούν εμάς που αντιδρούμε, όταν το πρόβλημα δεν είναι αντίδραση. Το πρόβλημα είναι η δράση που προκαλεί την αντίδραση. Κύριε Φασαλίνε, έχεις όμως και χώρες με βάση τους ρυθμούς που λένε των κρουσμάτων που πάνε για φυσική ανοσία πια. Το ξέρετε? Εντάξει, είναι μια πιθανότητα, αλλά πρέπει να δούμε, πρέπει να δούμε αν μπορεί να συμβεί αυτό και σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, πόσο κρατάει και τα λοιπά. Το ίδιο όμως δεν το ξέρετε ούτε για το εμβόλιο. Και το ερώτημα εδώ του ακροατή είναι το εξής. Άρα στους μεταλλαγμένους, με βάση λέει αυτό που είπε ο κύριος Φαρσαλινός, ότι μέχρι τώρα έχουμε απαντήσεις ότι πέφτει το ποσοστό κάλυψης, σημαίνει ότι πέφτει και το εύρος χρονικά της ανοσίας? Δεν το ξέρουμε, αλλά το πιθανότερο είναι ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το γνωρίζουμε, δηλαδή δεν έχει γίνει μια μελέτη η οποία να δείξει ότι
η ανοσία εξαφανίζεται ή πιο γρήγορα, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί, διότι όταν η εξουδετερωτική δραστηριότητα μειώνεται, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων, αριθμό να το πούμε έτσι, αντισωμάτων, για να είναι αποτελεσματικό στον ιό. Άρα, και επειδή ξέρουμε ότι με την πάροδο του χρόνου αρχίζει και πέφτει αυτό, είναι αναμενόμενο ότι θα μειώνεται και η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια της αποτελεσματικότητας. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο τα αντισώματα τα οποία αντιμετωπίζουν τον ιό, είναι και τα τάφλεμφο κύτταρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με αυτά, θα πρέπει να τα δούμε. Είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε γι' αυτό. Θα πάρει χρόνο πολύ για να διαπιστώσουμε αν και πότε η ανοσία υποχωρεί. Εκτιμήσεις κάνουμε, αδρές εκτιμήσεις. Δεν έχουμε όμως δεδομένα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, και το ότι δεν έχουμε δεδομένα σημαίνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει βεβαιότητα ότι όλα πάνε τέλεια όπως κάποιοι προσπαθούν να περάσουν. Η αβεβαιότητα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα σενάρια με βιώσιμο τρόπο. Αν θεωρούν ότι μετά από ένα χρόνο είναι βιώσιμος τρόπος να κάνουμε ό,τι κάναμε το Μάρτιο του 2020 ή και το Νοέμβριο, εντάξει. Τα αποτελέσματα θα φανούν στην διάλυση κυριολεκτικά του κοινωνικού ιστού και κατ' επέκταση και της υγείας του πληθυσμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα και καλό μήνα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα σας να τα λέτε ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος πολιτικός, δήμαρχος, περιφερειάρχης να αναλάβει μια εναλλακτική πρωτοβουλία ή έστω να αναδείξει το θέμα σχετικά? Επιδημιολογική διερεύνηση με πολλαπλά τεστ μέσα σε συγκεκριμένο χάρτη σε όλο τον πληθυσμό. Περιορισμός και επιτήρηση των θετικών, να τεθεί προς χρήση κάθε έξυπνη εφαρμογή, οι υγιείς να συνεχίζουν τη λειτουργία της κοινωνίας με προφυλάξεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα τυφλά και καταστρεπτικά και τεστ και lockdown, και ενδεχομένως να κερδίσουμε και τη μάχη του COVID. Η τακτική του δήθεν έξυπνου ακορντεόν, βλέποντας και κάνοντας, κυνηγάμε από πίσω τον κορονοϊό, είναι αδιέξοδη. Αλλιώς θα πάμε έτσι όχι μόνο το 21, αλλά πολύ φοβάμαι και το 22. Επαναλαμβάνω, λέει ο Γιώργος από την Πάρο, δεν υπάρχει κάποιος άλλος πολιτικός, δήμαρχος, περιφερειάρχης να αναδείξει το θέμα σχετικά. Μα δεν είναι απόφαση του δημάρχου και του περιφερειάρχη, οι οποίοι μάλιστα και σε περιοχές βλέπω ότι είναι παντελώς ανενεργοί και δεν θέτουν τα ζητήματα τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω αν η κοινωνία τους θέτει τα ζητήματα ή αν δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα του τι συμβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να φτιάξει μια ομάδα και να αρχίσει να επαναστατεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όμως οφείλει να αντιδρά νομοταγός, και κυρίως είναι το ζήτημα οι τοπικοί φορείς τι κάνουν. Όπα, κύριε Φαρσαλινέ, εγώ το είπα από το πρωί. Να το. Τώρα βλέπω εδώ και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία, να προετοιμαστούμε για τρίτο κύμα και lockdown. Καταλάβατε. Αυτή είναι η πολιτική. Τώρα κοροϊδευόμαστε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό σας τα λέει και ο Γιώργος από την Πάρο. Κάποιος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Είναι κόκκινες περιοχές, αλλά η Αττική είναι μπορδοροδοκόκκινο. Έχει ο Άγιος Νικόλαος θέμα, έκλεισε όλο το Λασίθι. Βρέθηκε νοσηλεύτρια σε βάρδια η γυναίκα να είναι θετική, αλλά η απάντηση του νοσοκομείου ήταν ότι μέχρι 15 λεπτά δεν έχει θέμα και λιγότερο από 3 λεπτά παίρνει ο εμβολιασμός. Άρα πάλι δεν έχει θέμα, γιατί παίρνει μέτρα προστασίας. Παίρνει, αυτό έλειπε να μην παίρνει. Εκείνη το θέμα. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Εγώ καταλαβαίνω. Τι θέλετε να πούμε τώρα, εντάξει. Όλα σας τα βάζω, γιατί ο κόσμος εδώ η Ελένη. Μέχρι τώρα λέει όλοι βολευόντουσαν με lockdown, πρωτιές και εμβόλια. Τώρα πάλι στο πρόβλημα και με τις μεταλλάξεις. Θα δούμε ποιος είναι ποιος. Δηλαδή εταιρείες φαρμάκων, κυβερνήσεις, ομάδες επιστημόνων, ΜΜΕ κτλ. Άμα δεν κάνεις τίποτα, αναγκαστικά μιλάς πολύ. Μας κυβερνάνε από τις τηλεοράσεις γενικά. Καταστρέφεται ραγδαία ο κοινωνικός ιστός και η υγεία του πληθυσμού. Και κυρίως του παραγωγικού νεότερου πληθυσμού, ο οποίος δεν κινδυνεύει σοβαρά από τον ιό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, γίνεται, ξαναγίνεται, παρουσιάζεται ως η ευφυής δράση και το ευφυές στρατηγικό σχέδιο.
Λοιπόν, είναι το κλασικό παράδειγμα προς αποφυγή όλης της Ευρώπης, θα διαλυθεί όλος ο κοινωνικός ιστός. Και κυρίως, επαναλαμβάνω, οι νεότεροι οι οποίοι δεν έχουν σοβαρό κίνδυνο από τον ιό. Αυτό λένε τα στοιχεία τα επίσημα. Δεν το λέω εγώ, ο οποίος κάνω μια εκτίμηση αυθαίρετη επειδή έτσι νομίζω. Το λένε τα στοιχεία τα επίσημα παγκοσμίως. Δεν είναι ελληνικό το ζήτημα, είναι σε όλο τον κόσμο αυτό. Γνωρίζουμε ότι η θνητότητα σε πολύ σε νεότερες ηλικίες είναι εξαιρετικά χαμηλή. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι σε ηλικίες 20 με 49 οι εκτιμήσεις του CDC, του Αμερικανικού, μιλούν για θνητότητα 0,02%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Φαρσέλη, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τους θανάτους και τα κρούσματα στις ηλικίες 18-39 ή ακόμα και σε όλους όσους είναι κάτω από 65 ετών, και αν είχαμε και πιο μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών, δηλαδή είχαμε κατηγορίες ανά 10 έτη, θα βλέπετε ακόμα δραματικότερες μεταβολές και ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις σε ενδιάμεσες επιχειρηματικές ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όμως που καταστρέφονται από τα μέτρα. Κύριε Φασαλινέ, συγγνώμη, επειδή μιλάνε και ακούω εδώ σκληρά lockdown, σκληρά, και λένε άμα το κάναμε όπως το Ισραήλ. Συγγνώμη, έχετε υπόψη σας τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν χθες, από χθες, με το θάνατο του αρχιραβίνου στο Ισραήλ, 99 χρονών, αποδήμησε εις Κύριον Μεσσία κτλ. Το τι έγινε με τους Ορθόδοξους Εβραίους, πάνω από 25.000, ξέρετε, με το κλασικό ντύσιμο, με τις μπούκλες, το καπέλο, το μαύρο κουστούμι και το άσπρο. Ξέρετε τι έγινε, πατήσε πατώ. Το άκουσα, δεν το είδα. Άμα δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε. Ναι. Δηλαδή, για να ερχόμαστε λιγάκι στα συγκαλά μας και σας ρωτώ, έτσι θα συνεχίσουμε με ακορντεόν? Το πετυχημένο μοντέλο του Ισραήλ, ξέρετε, το Ισραήλ είναι σε ένα επιδημικό κύμα το οποίο έχει ξεκινήσει από αρχές Δεκεμβρίου, το μεγαλύτερο από την αρχή της πανδημίας. Δεν βλέπω καμιά επιτυχία στο lockdown. Το ότι έπεσε το κύμα, ξέρετε, άμα πάτε και σε χώρες όπου δεν είχαν lockdown, πάντα το κύμα κάποια στιγμή πέφτει. Δεν παραμένει μόνιμα επάπειρο να ανεβαίνει. Είχε το υψηλότερο επιδημικό κύμα από την αρχή της πανδημίας στο Ισραήλ, από αρχές Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει είναι πετυχημένο το lockdown στο Ισραήλ? Και το δικό μας πετυχημένο είναι 4 μήνες σε lockdown συμπληρώνουμε. Αλλάζουμε τις ζώνες εσωτερικά. Τρεις μήνες συμπληρώνουμε. Θα έρθω και στις ζώνες. Εντάξει, υπήρξαν και περιπτώσεις τύπου Κοζάνη που είναι 4 μήνες. Γιατί, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, lockdown έχουμε ακόμα. Μειώθηκε απλά η ένταση του lockdown. Σωστό αυτό. Αλλά όταν χρειάζεται SMS για να βγεις από το σπίτι σου για συγκεκριμένες λόγους, lockdown έχουμε. Κοιτάξτε, θέλω καταρχάς να μου σχολιάσετε το εξής. Σας διαβάζω. Δελτίο τύπου. Κατόπιν δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο σχετικά με τη θετική SARS-CoV-2 νοσηλεύτρια του εμβολιαστικού κέντρου και προκειμένου να προληφθεί η ανησυχία στους πολίτες που επισκέφτηκαν το εμβολιαστικό κέντρο, η Επιτροπή Νοσοκομιακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου θα ήθελα να διευκρινίσει τα παρακάτω. Πρώτον, όλοι οι εργαζόμενοι του εμβολιαστικού κέντρου τηρούν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν διευκρίνηση γι' αυτό. Ασφαλώς και έτσι είναι. Δεύτερον, η όλη διαδικασία του εμβολιασμού διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά και σύμφωνα με τα κριτήρια επαφών του ΕΟΔΗ θεωρείται χαμηλού κινδύνου. Τρία, ιδιαίτερα η επαφή του εμβολιαζόμενου με την νοσηλεύτρια είναι προστατευμένη, μικρότερη των 3 λεπτών και δεν ενέχει κάποιο κίνδυνο. Κύριε Φαρσαλινέ, θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό και θα σας το πω ευθέως. Αν είναι έτσι, με συγχωρείτε, ο άλλος που σηκώνεται 6 ώρα το πρωί για να πάει ένα περίπατο στην παραλιακή του Ηρακλείου που είναι τρεις και ο κούκος, μόνος του, για ποιο λόγο φοράει μάσκα λοιπόν? Εγώ θα έλεγα ότι άμα είναι έτσι, δεν θα πρέπει να μείνει και κανένα σε καραντίνα, να βγαίνουν όλοι να πηγαίνουν σε ένα φούρνο να πάρουν ένα ψωμί, διότι λιγότερο από 3 λεπτά θα κάνεις για να πάρεις το ψωμί. Να μπαίνει και σε κανένα κατάστημα να πάρει έτσι, κάτι έτσι στα γρήγορα, λιγότερο από 15 λεπτά θα κάνει. Και να κυκλοφορεί έξω ένας μολυσμένος, δεν πρόκειται να έρθει με κανέναν σε επαφή για 15 λεπτά.
Δεν καταλαμβάνομαι τώρα τι έγινε. Υπήρξε ένα θέμα, ναι, αναμενόμενο. Εγώ θα περίμενα καταρχήν το νοσοκομείο να μας πει. Νοσηλεύτρια του εμβολιαστικού κέντρου ήταν εμβολιασμένη. Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει. Εντάξει, έχει αυτό σημασία. Πόσο καιρό ήταν εμβολιασμένη έχει περισσότερο σημασία. Ναι, εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή να έχουν ενημερωθεί, ναι, και να είναι σε εγρήγορση για την περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα και να εξεταστούν άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Θα πρέπει να γίνει. Ούτε υστερία χρειάζεται. Μια χαρά το λέτε. Αλλά ξέρετε όμως, αυτό το οποίο... ναι, να μην γίνει τίποτα, αλλά ξαφνικά μπαίνει στο κόκκινο όλο το Λασίθι, γιατί μπαίνει στο κόκκινο Άγιος Νικόλαος. Ποιος σας λέει εσάς ότι δεν προκύπτει και από εκεί θέμα? Το ξέρουμε. Αφήστε που ο τρόπος που μπαίνουν στα κόκκινο περιοχές σηκώνει κουβέντα εδώ. Γιατί τα τεστ είναι με αυστηρά κριτήρια, δειγματοληπτικά, στα πλαίσια επιδημιολογικής επιτήρησης, ηχνηλάτης κτλ. Ή είναι στην τύφλα. Οπότε αν σήμερα έχω 100 και βγάλω 10, αύριο αν κάνω 400, θα βγάλω 20. Άρα έχω αύξηση. Έτσι βγαίνουνε. Ποιο είναι το ζήτημα? Είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα πρέπει να παίρνονται μέτρα τοπικά. Όμως, ναι, θα πρέπει να παίρνονται μέτρα τοπικά έχοντας μια επιδημιολογική επιτήρηση και με βάση κριτήρια που θα θέσεις. Εδώ δεν υπάρχει κριτήριο, διότι δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει ούτε σε κλίμακα πανελλαδική, ούτε φυσικά τοπικά. Ούτε έχει αποκεντρωθεί ο διαγνωστικός έλεγχος, ούτε έχει αποκεντρωθεί η επιτήρηση, τίποτα δεν έχει γίνει. Εμείς είμαστε μια ομάδα επιστημόνων, τα είχαμε συζητήσει αυτά και τα είχαμε αποτυπώσει και εγγράφους τον Απρίλιο, Μάιο, έτσι, του 2020. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, το κριτήριο καταρχάς είναι άγνωστο. Εγώ δεν ξέρω γιατί το Λασίθι μπήκε σε όλος ο νομός, δηλαδή στο κόκκινο και σε αυστηρότερο περιορισμό. Επίσης, αυτό που δεν γνωρίζουμε, βασική πληροφορία. Δηλαδή, αυτό που είπατε και εσείς με λίγα λόγια. Αν σε μια περιοχή γίνονται κατά μέσο όρο 200-300 τεστ κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα παράδειγμα, τυχαίο το παράδειγμα λέω έτσι, και επειδή για παράδειγμα βρήκαμε 5 ή 10 θετικούς στον ιό σε μια βιομηχανία, έτσι, mm-hmm, ή εργαζόμενους, mm-hmm, ξαφνικά βγαίνει ο Δήμος και αντί για 200-300 μέσος όρος ημερησίως κάνει 800, γιατί βγάζει άλλα 2-3 συνεργεία, τότε όπως καταλαβαίνετε τα 100 ή 200 τεστ το οποίο μπορεί να βγάζανε 5 θετικούς, άνετα θα βγάλουν 10 ή 15 όταν τα έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει. Έτσι. Και αυτά δεν είναι και πριν θα τα βγάζει. Έτσι. Αν όμως δεν κοιτάμε το ότι ανεβάσαμε τα τεστ και κοιτάμε μόνο ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε 5 και τώρα έχουμε 15, χωρίς να κοιτάμε ότι έχουμε τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει τα τεστ, αυτό δεν έχει νόημα. Να παίρνεις μόνο τον αριθμό των κρουσμάτων χωρίς να λαμβάνεις. Έχει, έχει. Αυτοπαγιδεύεσαι να μπαίνεις στο κόκκινο ανεφλόγου. Ναι, εννοώ, δεν έχει νόημα πραγματικό, αλλά γίνεται κριτήριο. Φαντάζομαι, διότι δεν τα ξέρουμε. Προσέξτε, εδώ συζητάμε για αποφάσεις που, όπως είπα, έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε μεγάλα τμήματα και κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και δεν λαμβάνουμε ούτε τεκμηρίωση γιατί συμβαίνει. Μα με συγχωρείτε, εδώ εγώ διαβάζω σήμερα επιστήμονες που βγήκαν. Να θυμίσουν κατά δυστυχία των κηδιών, όπου ακόμα δεν μας έχει απαντήσει κανένα. Μάλιστα. Εδώ βγαίνουν σήμερα επιστήμονες στα κεντρικά μέσα και λένε ότι έχουν ένα προγνωστικό μοντέλο και ότι τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα επισήμως ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ με το προγνωστικό τους μοντέλο. Αλλά το λένε έτσι. Και εγώ μπορώ να πω ότι έχω ένα προγνωστικό μοντέλο ότι είναι παρακάτω. Μα είναι κριτήρια τώρα αυτά. Μα αυτό το ξέραμε από την πρώτη μέρα. Ότι τα μωρέ, το ξέραμε, αλλά άλλο θέλω να πω, κύριε Φαρσάλινε. Ναι, καταλαβαίνετε. Λέει εδώ η Αναστασία. Οι παρενέργειες των εμβολίων στη χώρα μας, πού καταγράφονται, οι όποιες παρενέργειες? Στη φαρμακοεπαγρύπνηση του ΕΟΦ δεν φαίνεται να υπάρχουν καταχωρήσεις. Μήπως ο κύριος Φαρσαλινός ξέρει αν υπάρχει βάση δεδομένων δημόσιας πρόσβασης? Δημόσιας πρόσβασης δεν γνωρίζουμε να υπάρχει, όχι. Και μάλιστα, δεν έχουμε ακούσει και κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής. Δηλαδή να μας πούν τι συμβαίνει σχέση με άλλα εμβόλια, διότι αν καταγράφονται όλα μπορείς να κάνεις και σύγκριση με άλλα εμβόλια. Δημόσια στοιχεία δεν υπάρχουν, όχι. Δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχουν. Καταγραφή θα πρέπει να γίνεται, γιατί υπάρχει ειδικό σύστημα να καταγράφεται η κάθε παρενέργεια, και μάλιστα και παρενέργεια που δεν είναι και βέβαιο ότι οφείλεται
στο εμβόλιο. Δηλαδή το σωστό είναι τα πάντα να καταγράφονται και στη συνέχεια να γίνεται διερεύνηση αν, ειδικά για τις σοβαρές παρενέργειες, έτσι, αν είναι ζήτημα του εμβολίου ή όχι. Οπότε και αυτά που ακούγονται και στην Αμερική, ξέρετε το σύστημα, το VIRES της, αντίστοιχης φαρμακοεπαγρύπνησης για τα εμβόλια, δεν σημαίνει ότι ό,τι έχει καταγραφεί είναι επιβεβαιωμένο ότι οφείλεται στο εμβόλιο. Έτσι, καταγράφονται και πράγματα τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι οφείλονται στο εμβόλιο. Βασικά καταγράφονται τα πάντα. Και αυτό σημαίνει ότι καταγράφονται και περιστατικά τα οποία ενδεχομένως δεν οφείλονται στο εμβόλιο. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν οι καταγραφές εκεί που είναι δημόσιες αυτές, υπάρχει βάση δεδομένων στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας, ότι ό,τι καταγράφεται εκεί σημαίνει υποχρεωτικά ότι οφείλεται στο εμβόλιο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, διότι κυκλοφορούν διάφορα νούμερα τα οποία μπορούν οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση και θεωρείται αυτονόητο ότι όλα αυτά οπωσδήποτε οφείλονται στα εμβόλια. Δεν είναι βέβαιο αυτό. Γίνεται διερεύνηση μετά την καταγραφή, αλλά η καταγραφή παραμένει, διότι μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και ένας φαρμακοποιός γειτονιάς, να κάνει καταγραφή εκεί. Στην Αμερική, μάλιστα. Ναι. Όχι, καλά κάνετε εσείς. Ναι, για να μην πέσουμε στα σενάρια τα άλλα. Προφανώς τα εμβολιαστικά προγράμματα, καλά το είπατε, πρέπει να προχωρούν, αλλά να μην με τον τρόπο που τα. Να λέει εδώ Τάσος τι να προχωρούν, ρε Γιώργο, άντε βρες πρώτα λέει παρτίδες εμβολίου. Καλά, αυτό είναι άλλο. Άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε σήμερα ως εξής. Κάνετε, επειδή είστε και από τους βασικούς ιδρυτές του Δικτύου Διαλόγου Έρευνας και Ανάλυσης για τη Δημόσια Υγεία, που έχει λίγο διάστημα που είναι πια και η πλατφόρμα του στη δημοσιότητα, σήμερα κάνετε πρεμιέρα το απόγευμα στις 6 με την πρώτη, θα έλεγα, θεματική διαδικτυακή εκδήλωση. 6 σήμερα το απόγευμα. Ναι. Θέμα διαφάνεια και πανδημία. Βλέπω εδώ στο neakri.gr έχει αναρτηθεί διαφάνεια και πανδημία, η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του Δικτύου Διαλόγου Έρευνας και Ανάλυσης για τη Δημόσια Υγεία, που είναι η γνωστή διεπιστημονική προσπάθεια, και έχετε 3 ομιλητές με εσάς, κάνετε την εισαγωγή, συντονιστεί τον κύριο Πλειό και ομιλούν οι κύριοι Βλαχογιαννόπουλος, Κοντέος και Κουρουνδής. Γιατί επιλέγετε ως πρώτο θέμα τη διαφάνεια στην πανδημία? Διότι είναι ένα κρίσιμο, εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Έχουμε πει ότι, και το έχουμε ζήσει όλοι, τις υπερβάσεις που ζούμε στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης αυτής δημόσιας υγείας, οι υπερβάσεις που αφορούν περιορισμούς στις ελευθερίες, στα δημοκρατικά δικαιώματα, σε θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, είναι αναμενόμενες και αποδεκτές σε μια τέτοια κρίση, αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Μία από τις βασικότερες, αν όχι βασικότερη, είναι η απόλυτη διαφάνεια και τεκμηρίωση για όποια απόφαση. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα διαφάνειας στα πάντα και τα ζητήματα διαφάνειας δεν είναι μόνο ιατρικά, πως παίρνουν διαποφάσεις ιατρικές. Τα ζητήματα διαφάνειας αφορούν και νομικά ζητήματα και αποφάσεις που αφορούν έτσι νομικά ζητήματα. Και στην κοινωνία υπάρχει αδιαφάνεια, δηλαδή τι πληροφορία και πώς η πληροφορία λαμβάνει και τι αξιοπιστία έχει η πληροφορία που λαμβάνει. Ξέρετε και τι mail τραβηγμένα κυκλοφορούν μεταξύ των πολιτών? Κανείς δεν τα χτενίζει, το ξέρετε. Σας έρχονται και δεκάδες. Και στην οικονομία υπάρχει αδιαφάνεια. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βάλαμε αυτούς τους 3-4 τομείς, ιατρική, κοινωνιολογία, νομική και οικονομία, και κάνουμε μια παρουσίαση, η οποία κάνουμε ένα webinar το οποίο ξεφεύγει από τα πεπατημένα που είναι τι είναι ο ιός, πώς μεταδίδεται, τι νόσο κάνει, ποιοι κινδυνεύουν, που ξέρετε τα ακούμε εδώ και μήνες τα ίδια και τα ίδια. Και ο σκοπός μας είναι όλες οι εκδηλώσεις μας από εδώ και πέρα να αφορούν ζητήματα δημόσιας υγείας που δεν σχετίζονται με ιατρικοποίηση της υγείας όπως συμβαίνει πάντα. Διότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, και ξέρετε είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και σε ορισμένους φορείς που καλέσαμε για το webinar δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θέση έχουν σε ένα webinar δημόσιας υγείας,
Διότι αυτό που έχουμε διαπιστώσει εμείς, που είναι το μεγάλο έλλειμμα, είναι ότι δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι δημόσια υγεία. Ο πληθυσμός δυστυχώς έχει μπει στη διαδικασία να θεωρεί ότι δημόσια υγεία είναι το κυνηγητό ενός ιού και μιας νόσου, σαν να είναι ένα κλινικό πρόβλημα. Δηλαδή μπερδεύει την ιατρική με την υγεία και έχει μπει σε μια αντίληψη ιατρικοποίηση της υγείας. Λοιπόν, η υγεία είναι η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Αυτό είναι το σύνολο της υγείας. Δεν είναι το αν έχω ένα λοιμώδες νόσημα ή όχι. Και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Δημόσια υγεία αφορούν όλους αυτούς τους τομείς σε επίπεδο πληθυσμού, και θα αναδείξουμε όλους αυτούς τους τομείς και όλα αυτά τα ζητήματα, διότι και η διαφάνεια και τα ζητήματα τα νομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα οικονομικά είναι ζητήματα υγείας ξεκάθαρα, και θα αναδεικνύουμε από εδώ και πέρα με τα webinar και που θα συνεχίσουμε τέτοιου είδους ζητήματα συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Στις 6 η ώρα στη σελίδα στο Facebook του δικτύου, αν κάποιος ψάξει στο δίκτυο διαλόγου έρευνας και ανάλυσης για τη δημόσια υγεία στο Facebook με ελληνικά ή διδεαδή, θα το βρει και εκεί θα μεταδοθεί ζωντανά και θα μπορεί ο καθένας μάλιστα να θέσει και τις ερωτήσεις, όπου θα τις επιλέξουμε με βάση και το χρόνο να τις θέσουμε στους ομιλητές. Οι οποίοι ομιλητές, να σημειώσω, δεν είναι μέλη του δικτύου και συνειδητά θελήσαμε στο πρώτο webinar να μην έχουμε κανέναν ομιλητή μέλος του δικτύου, αλλά να έχουμε εξωτερικούς ομιλητές. Διδεαδή, πρέπει να πω εγώ, για όποιον θέλει να το ψάξει και με λατινικούς χαρακτήρες, 6 το απόγευμα, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Βαρσαλίνε, σας ευχαριστώ.